Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί με μία μικρή καθυστέρηση κενό, ας το πούμε, 2 εβδομάδων και όχι γιατί έκανα διακοπές ή γιατί δεν είχα κάποιο προϊόν να ανεβάσω ή οτιδήποτε. Το κενό των 2 εβδομάδων είναι μία ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και για να μην παρεξηγούμε το εξηγώ ως εξής. Στο χωριό μου όπου και ήμουνα, η μέγιστη ταχύτητα που έχουμε είναι το έως 24. Αυτό συνεπάγεται και μια ταχύτητα upload 1 Mbps. Αυτό είναι μια ευγενική χορηγία του ομίλου ΟΤΕ, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο δίκτυο σαν εναλλακτική στην περιοχή και επειδή φροντίσανε να δίνουν 50 άρα, που είναι το μέγιστο που παρέχεται, μόνο στα κτίρια τα οποία είναι γύρω από το κέντρο του ομίλου ΟΤΕ, αυτό δηλαδή που δίνει την τηλεφωνία. Άρα όσοι είμαστε πάνω από κάποια μέτρα και μετά, το ξεχνάμε. Και είναι επίσης και μια ευγενική χορηγία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, γιατί είναι ένας οργανισμός, να το πω έτσι, ο οποίος κάνει απίστευτα καλά τη δουλειά του, φροντίζει όλες οι περιοχές της χώρας να έχουν ίντερνετ, με καλές ταχύτητες, μια σωστή πρόσβαση και όλα αυτά τα μπίρι. Όλα αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζουμε αρκετοί σε αυτή τη χώρα. Αυτό ήταν το παράπονό μου, γιατί δεν άντεχα πια να το σκέφτομαι μόνο και να μην το εκφράζω και να μην το λέω. Προχωρώντας ωστόσο στο θέμα του βίντεο, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια, αλλά είναι ένα ζευγάρι παπούτσια τα οποία πήρα για τη θάλασσα, για την παραλία. Δεν είναι δηλαδή ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια ή κάτι σχετικό. Θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία που κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Εγώ θα πάρω το ψαλιδάκι για να το ανοίξω ούτως ώστε το συγκεκριμένο να μπορέσουμε να το δούμε. Αυτά τα παπούτσια που θα δούμε αυτή τη στιγμή τα βγάζουν σε 4 χρώματα. Είναι στο μπλε κίτρινο, στο μαύρο, στο γκρι σκούρο και στο άσπρο γκρι. Είναι λίγο ένα μουντό άσπρο, δεν είναι ακριβώς άσπρο. Είναι με ύφασμα mesh. Έρχονται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία όπως έρχονται τα περισσότερα παπούτσια από την Κίνα. Πάμε όμως να τα δούμε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Εγώ πήρα το μπλε με το κίτρινο. Όπως βλέπετε από πάνω είναι διάτριτα. Είναι αυτό το mesh που λέμε δηλαδή. Από κάτω είναι η σόλα πλαστική. MD λένε ότι είναι σαν υλικό. Έχει αυτό εδώ πέρα το οποίο απλά κρατάει την φόρμα. Το παπούτσι σαν παπούτσι είναι τόσο μαλακό και λυγίζει τόσο πολύ, άρα δηλαδή θεωρητικά θα είναι και ξεκούραστο. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αν λογικά μπορείτε να το δείτε, εδώ είναι που κάνει και το κενό ενδιάμεσα, δεν φαίνεται, αλλά δεν έχει σημασία. Και εδώ από κάτω αυτά τα κενά, οι τρυπούλες που βλέπετε, είναι για να μπορεί να φεύγει το νερό όταν τα κάνουμε μουσκεμα. Αυτά και καλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη θάλασσα, στην παραλία δηλαδή, μπορούμε να τα βάλουμε κανονικά μέσα στο νερό, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό και είναι και διάτριτα. Και είναι αυτό το υλικό που μπορεί να μπει στο νερό και να στεγνώσει και γρήγορα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την Banggood από την οποία αγοράστηκαν για να κάνουμε πεζοπορία. Για τρέξιμο και καλά λέει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα κάνει. Αν κρίνω από τη σόλα, ίσως και να κάνει. Αλλά εδώ είναι λίγο ντεμή σεζόν. Από κάτω όπως μπορούμε να το δούμε είναι τραχτερωτό. Είναι δηλαδή αρκετά βολικό, μπορώ να υποθέσω, για να διώχνει το νερό, για να μην γλιστράμε σε πέτρες ή οτιδήποτε σχετικό. Από μέσα φαίνεται να έχει και πάτο. Ναι. Από μέσα έχει και αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε από εδώ. Και αυτό είναι ψιλοδιάτριτο. Ναι, είναι διάτριτο. Είναι ραμμένο. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή πέρα από κολλημένο που είναι εδώ πέρα στις άκρες. Από μέσα, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα, αν το δείτε, είναι ραμμένο, το βλέπετε εδώ, εδώ είναι που φαίνεται πιο πολύ, αυτό εδώ πέρα είναι ραμμένο,
Έχει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι για να μπορούμε να το τραβάμε και να το φοράμε. Και αυτό εδώ πέρα επίσης είναι και να το τραβάμε και να μπαίνει. Δεν έχει κάποιο λαστιχάκι ή οτιδήποτε για να μπορούμε να τους φύγουμε και να κρατιέται. Θεωρητικά κρατιέται ακριβώς. Αυτά καθότι είναι πατούμενα, δηλαδή παπούτσια, τα παίρνουμε πάντα καθότι έρχονται από την Κίνα ένα νούμερο μεγαλύτερα. Εγώ επειδή φοράω το 42, αυτά είναι σε νούμερο 43, γιατί αν το πάρουμε το 42 δεν θα είναι απλά ακριβώς το πόδι μας, θα είναι και λίγο σφιχτό. Άρα, όπως κάθε φορά που σας έχω πει, πάντα από Κίνα φροντίζουμε να παίρνουμε ένα νούμερο μεγαλύτερα. Σε ευρωπαϊκά νούμερα αυτά βγαίνουν μέχρι το 47, δεν έχει μεγαλύτερο, είναι από 41 μέχρι 47, άρα μπορούμε να τα φορέσουμε όσοι έχουμε πόδι σε παπούτσια αντίστοιχο νούμερο 40 μέχρι 46, γιατί είπαμε ότι παίρνουμε πάντα ένα νούμερο μεγαλύτερο. Πρέπει να αγοραστήκανε σε μία τιμή προσφορά τύπου 16 ευρώ κάπου εκεί και φτάσανε, υπολογίστε, λόγω του ότι έρχονται από Κίνα, τα συγκεκριμένα δεν έχουν κάποια αποθήκη σε Τσεχία ή σε κάτι αντίστοιχο, περίπου μέσα σε 2-2,5 εβδομάδες. Κάπου εκεί κάνανε, όλος περιέργως πλέον τα αντικείμενα τα συγκεκριμένα από Κίνα, από την Banggood, έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μου τα φέρνουν τα ΕΛΤΑ με το που μπαίνουν στην Ελλάδα. Μου τα φέρνει μια άλλη εταιρεία, μια Comet. Και έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, για να σας πω την αλήθεια. Δεν είχα κάποια καθυστέρηση ή οτιδήποτε και με εκπλήξανε και θετικά, για να σας το ομολογήσω, γιατί καθότι ήμουν συνηθισμένος να έρχονται με τα ΕΛΤΑ, άρα είχαμε αυτό το θέμα του να φέρουν χαρτάκι, να αφήσουν, να μην κουβαλάνε το δέμα, να πρέπει να πάω να το πάρω και όλα αυτά. Ήταν λίγο ταλαιπωρία το συγκεκριμένο. Είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται Tengu. Tengu, T-E-N-G και 2 όμικρον. Tengu. Είναι κοινώς μια μάρκα άγνωστη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η αλήθεια είναι ότι όσο έχω αγοράσει από την Banggood, τα οποία είναι και από άγνωστες μάρκες, δεν μου βγάλανε κάποιο θέμα, δεν μου βγάλανε κάποιο πρόβλημα. Και αντιθέτως ήταν και πάρα πολύ καλά ποιοτικά και πάρα πολύ βολικά και ξεκούραστα και έχουν βγει, η αλήθεια είναι, και κάποια από τα καλύτερα παπούτσια που έχω αγοράσει συγκριτικά με άλλα, τα οποία αγοράστηκαν και πιο ακριβά και είναι και από γνωστές μάρκες. Αυτά λοιπόν είναι τα παπούτσια της Tengu, τα οποία αγοράστηκαν από την Banggood, το λέω για πολλωστή φορά, η αλήθεια είναι, νούμερο 43 για εμένα που φοράω το νούμερο 42, γιατί όπως έχουμε πει πάντα παίρνουμε ένα νούμερο μεγαλύτερα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής δηλαδή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Ό,τι χρειάζεστε, ό,τι θέλετε, μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια, μου το λέτε, το βλέπουμε και σας απαντώ. Να προσέχετε, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όσους έχουν πάει, κάντε κανένα μπάνιο περισσότερο και για εμάς που δουλεύουμε. Να γυρίσετε πίσω ασφαλείς, να φοράτε μάσκα όπου χρειάζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.